Αυτή τη φορά το traction θα είναι λίγο διαφορετικό. Είμαι με ένα υπέροχο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Kia EV6. Έχω αποφασίσει να κάνω την εκπομπή μόνος μου. Δηλαδή μια φορά να πάρω αυτό το αμάξι, ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να μην μπεις μέσα. Στη χάλασε. Ποιος? Πού πήγα μέσα. Όχι, καθόλου. Δύο λέξεις θα έλεγα για το Kia EV6. Άλλο επίπεδο. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Σχέδιο, τεχνολογία, εφαρμογές. Πρόσεχε τι μόνωση έχουν κάνει. Χοντρύτερα κρύσταλλα στις φατσαρίες από μέσα. Μόνωση, υλικό για μόνωση. Ακριβώς. Γενικότερα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό, η Kia έκανε τέτοια άλματα. Η πρώτη της πλατφόρμα που βγάζει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα είναι αυτή πάνω στην οποία πατάει το EV6. Κάτι που το αποδεικνύει αυτό, μέσα στο κάστρο των Γερμανών, κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό του premium αυτοκινήτου της χρονιάς στη Γερμανία για το 2022. Για πολύ σχολή αγορά, έτσι, για κατασκευαστές. Απαιτητική αγορά. Ακριβώς, κατασκευαστές που είναι μέσα από τη Γερμανία. Πολύ μεγάλη έκπληση και επιβεβαιώνει προφανώς το τι δουλειά έχουν κάνει, το πού πηγαίνει η Kia στο επόμενο βήμα της, που είναι η ηλεκτροκίνηση, ή τουλάχιστον ένα μέρος των πωλήσεων θα είναι ηλεκτροκίνηση, και θα υπάρχουν και υβριδικά, θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και plug-in. Τέτοια τεχνολογία ενσωματωμένη το αυτοκίνητο, θέλεις μέρες για να τις περιγράψεις. Την γνώση μου, δηλαδή, δεν υπερβάλλω. Ναι, όντως δύσκολα είναι. Παλιά θυμάμαι, είχες ένα κλειδί, έμπαινες, άνοιξες από χειροκίνητο κυβότιο και προχώρεγες. Κατέβαλες και το τζάμι, έτσι ακριβώς. Είναι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, το οποίο έρχεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή αυτό το αυτοκίνητο δείχνει το δρόμο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς το είδες απ' έξω? Είναι πανέμορφο. Ξέρεις, μ' αρέσουν πολύ εμένα αυτά τα ωραία τα σχέδια, τα space, και τα space πολύ, αλλά αυτό έχει και κάτι από μια παλιά ωραία σχεδίαση. Πού το είδες αυτό? Λίγο η μούρη μπρος, λίγο κάπως πίσω είναι... Κύλο καπό. Η μάσκα Tiger Nose, όπως τη λένε. Πρισμένα φτερά πίσω και αυτή η ενιαία γραμμή LED που ειδικά το βράδυ είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Με αυτή τη μαύρη λωρίδα διαγωνιστή που έχει στο πλάι και συνδέεται πλέον σαν συνεχεία με τη LED γραμμή που έχει πίσω. Η κλίση της οροφής προς τα πίσω και η αεροτομή που έχει είναι έτσι σχεδιασμένη και έχει κάποια ανοίγματα, ούτως ώστε δεν είναι ανάγκη να υπάρχει αλλοκαθαριστήρας. Καθαρίζει το τζάμι μόνο του από τη ροή του αέρα που έχει και από το σχήμα που έχει από την κυρτότητα. Το καπό, θέλω να πω, μάλλον ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Είναι μια νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους κατασκευαστές για ατυχήματα μέσα στην πόλη με πεζούς να είναι πιο φιλικό, δηλαδή να προστατεύει περισσότερο τον... τους πεζούς και φυσικά είναι και σχεδιαστικά πολύ όμορφο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, γιατί τουλάχιστον για μας είναι ένα κομμάτι στο οποίο μας αρέσει, σαν τέχνη. Έχει μια ερωτική σχέση. Πολύ. Ειδικά όταν βλέπεις. Έχει. Πολύ ώρα περνάς μέσα, αλλά το έξω βλέποντάς το σε θέλει. Τεράστιοι χώροι μέσα από ό,τι βλέπεις. Πολύ. 4,68 μέτρα μήκος και 1,88 πλάτος, σχεδόν 1,90. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει τούνελ, το πάτωμα εντελώς επίπεδο, δημιουργεί απίστευτους χώρους. Η μεσαία κονσόλα αιωρείται δημιουργώντας χώρους και κάτω από αυτή. Όλο το εσωτερικό μέσα από ό,τι βλέπεις είναι και αυτό εντελώς διαστημικό. Πολύ. Μεγάλη οθόνη 12,3 ιντσών, τόσο μπροστά από τον οδηγό όσο και δεξιά, όπου ελέγχεται το σύστημα infotainment. Και με την εφαρμογή Kia Connect, η σύνδεση με το αυτοκίνητο πάει σε άλλα επίπεδα. Μπορείς να δεις την αυτονομία, μπορείς να φορτίσεις, να ορίσεις το επίπεδο φόρτισης που θες να φτάσει, να βάλεις διαδρομές για το που θες να κινηθείς, για τα ταξίδια σου, προκλιματισμός της καμπίνας, κλείδωμα, ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από απόσταση μέσω της εφαρμογής στο κινητό. Και αυτός... βλέπω και τα, συγγνώμη, βλέπω και τα projections στο τζάμι, τα χιλιόμετρα. Μπράβο, εδώ το κάνουν προβολή. Auto focus 7,5 μέτρα πάνω στον δρόμο μπροστά και χρησιμοποιεί το 60% του πλάτου του παρπρίζ. Αυτό ξεκίνησε από τα μαχητικά αεροσκάφη, έτσι. Μπράβο, είναι ακριβώς, αυτό που βλέπεις στο αντίστοιχο. Τα υλικά πολύ υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούν vegan leather, ναι, 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 για την δημιουργία των καθισμάτων. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούν δέρμα. Οικολογικό δέρμα δεν προέρχεται από ζώα, είναι από συνθετικά υλικά. Γενικότερα έχουν χρησιμοποιηθεί φιλικά προς το περιβάλλον υλικά σε όλη την κατασκευή και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τα πατάκια κάτω κατασκευάζονται από πλαστικά μπουκάλια. Σε αριθμό είναι 111 μπουκάλια του μισού λίτρου για να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα. Τεράστιους χώρους αποθηκευτικούς. Σωστά. Μιλάμε για 520 λίτρα και 1300 εάν πέσουν οι πλάτες. Παράλληλα, στη δική τη έκδοση δίνει 50 λίτρα στον μπροστινό χώρο, γιατί δεν έχει κινητήρα, και 20 λίτρα αν είναι τρακίνητη έκδοση, όπως είναι η συγκεκριμένη δική μας σήμερα. I don't want no drama.
Η φόρτιση γίνεται στα 800 βολτ και όχι στα 400. Ελάχιστοι κατασκευαστές το έχουν κάνει αυτό και μέσα στους πρώτους είναι η Kikia. Αυτό σημαίνει γρηγορότερη φόρτιση. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω ότι σαν ηλεκτρικό όχημα προσφέρει και διάφορες άλλες έξυπνες λειτουργίες. Και γίνεσαι πάροχος ρεύματος. Πάροχος ρεύματος, δηλαδή. Συνδέεις άλλο αυτοκίνητο, ναι, και του δίνεις ρεύμα. Ή συνδέεις σπίτι, ναι, και σου λειτουργεί ένα κλιματιστικό και την τηλεόρασή σου για 24 ώρες. Μας κόψα το ρεύμα, μη φοβάσαι. Εδώ. Εδώ είμαστε. Μπορείς να φορτίσεις ποδήλατο. Και να σου πω και κάτι. Τρομερό, ε. Μέχρι τώρα έχει υπάρξει πολλές φορές η ειρωνική ερώτηση: καφέ κάνει σε πληροφόρο. Το κλασικό, ναι. Υπάρχει παροχή πίσω, μπρίζα, στον έκτακτο εξοπλισμό, που μπορείς να συνδέσεις καφετιέρα και να κάνεις το καφεδάκι ξαφνικότατα. Τι έκανα, φίλε. Τίποτα. Διαβάζει τη γραμμή. Που δεν έχει bell flash. Μάλιστα, μάλιστα. Και λέει αφηρημένο πρόσεχε. Μάλιστα. Πλέον από 18 συστήματα υποβοήθηση του οδηγού. Σαν να φρενάρει από μόνο του, είναι ιδέα μου. Αυτό είναι η ανάξη ενέργεια που κάνει. Α, όπου έχει διάφορα επίπεδα. Ωραία, ωραία. Υπάρχει και αυτόματη λειτουργία όπου μόνο του ρυθμίζει τα επίπεδα ανάκτηση. Και iPedal, όπου σε αυτό το επίπεδο είναι τόσο έντονη η ανάκτηση. Λειτουργώντα μόνο το πετάλι του γκαζιού, σχεδόν δεν πατά ποτέ φρένο. Φρενάρει κανονικά τα μάξι. Με την εμπειρία και με τη χρήση φτάνει να σταματά το φανάρι χωρί να φρενάρει. Υπάρχει το πετάλι μόνο για την έκτακτη που θα πρακτεί κάποιος αφηρημένος ή για να σταματήσει γιατί κάτι συνέβη, ας πούμε. Αυτό είναι δικίνητη ή τετρακίνητη έκδοση? Υπάρχουν τα πάντα. Ωραία. Το συγκεκριμένο τετρακίνητο έχει ένα μοτέρ ηλεκτρικό μπροστά, ένα ηλεκτρικό πίσω. Και να θυμάσαι ότι στην περίπτωση που είναι δικίνητο, μάλιστα, ο κινητήρας πάει πίσω. Για σένα πιο καζάκι. Ωραία, ωραία. Έτσι, ωραία. Και μπλοκέ. Έχει κατανομή πολύ ωραία και μάλιστα μια παγκόσμια πρώτη, όπου έχουν ενσωματώσει στον άξονα που δίνει την κίνηση των ρολεμάν μαζί για να έχει μικρότερες τριβές. Και δύο διαφορετικές μπαταρίες για διαφορετική αυτονομία. Και υποδύναμη. Και υποδύναμη. Το βασικό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το κομμάτι της αυτονομίας, το οποίο νομίζω όλους μας προβληματίζει. Εδώ, με την τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Kia, φτάνει και περνάει τα 500 χιλιόμετρα. 500 χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτονομίες από 394 έως 528 χιλιόμετρα και δύο διαφορετικές μπαταρίες, 58 και 77,4 κιλοβατόρες. Κιλοβατόρες. Είναι αντίστοιχη η ελκτική ικανότητα. 750 κιλά, γύρω στο 1,5 τόνο, 1600 κιλά με τη μεγάλη μπαταρία. Το αυτοκίνητο αυτό είναι η συνύπαρξη των αντιθέσεων. Δηλαδή οι επιδόσεις σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το ρεύμα έχει ακαρίωστη δύναμη. Δεν έχει την αδράνεια του εσωτερικού ισχύου, ναι, για να βγάλει την μπράβο. Ναι. Έχουν κάνει τέτοια χαρτογράφηση, το έχουν και αυτό φέρει σε ένα επίπεδο τέτοιο, όπου έχει επιταχύνσει που θέλει, αλλά στο ξεκίνημα δεν έχει αυτό το. Την έκρηξη την ακριβώς άσχημη. Τα 0% ξεκινούν για τι πιο γρήγορε εκδόσει από 5,2 δευτερόλεπτα. Αν χρειαστεί και βάλει τον γκάζι στο πάτωμα, έχει τον μπαμ. Δύναμη. Να βάλω τον γκάζι στο πάτωμα. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν σε φοβάμαι οδηγικά. Μόλι πάρει την κλειστή δεξιά. Ξεκίνησε τώρα, μου λείπει το κράνο. Κλειστή δεξιά φυλαγμένη. Τι σημαίνει φυλαγμένη? Σημαίνει ότι δεν πάτα πολύ γκάζι. Γραμμής, θα κάνει μια μπαμ τον γκάζι στο πάτωμα. Να τα, αυτά είναι. Αυτά είναι. τρομερή ροπή. Πάμε λίγο στα δικά σου. Τελειώσατε με το πάρτι. Τελειώσαμε την υπέροχη συνεργασία στο πάρτι για να φιλιώσω τον Μιχάλης Κακογιάννης. Και μετά από 10 χρόνια σκέψης, αγάπης και μελέτης και αναμονής και υπομονής, ήρθε η ώρα πάλι στο Μιχάλης Κακογιάννης. Συνσκηνοθετούμε μαζί με τον Σωτήρη την αγάπη μας απέναντι σε αυτό το κείμενο. Για τον κύριο Τσαφούλια, μιλάτε. Ναι, τον Τσαφούλια. Ναι. Λέγεται Ενιγματικές Παραλλαγές. Μαζί με έναν υπέροχο συνάδελφο και κύριο, θα πω, γιατί σαν κύριος έχει συμπεριφερθεί και σαν παιδί ταυτόχρονα στην πρόβα, το οποίο είναι μαγικό, τον Γιάννη τον Μπέζο, όπου θα βρεθούμε και θα συνεπάρξουμε πρώτη φορά θεατρικά. Είναι από τους ανθρώπους που ήθελα πολλές φορές μεγαλώνοντας να συνεργαστώ, πόσο μάλλον όταν μου δώσε και τη δυνατότητα να το συνσκηνοθετήσω με τον Σωτήρη. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε στους ανθρώπους και όχι όταν αποσύρονται από τη δουλειά, όταν είναι ενεργοί, έτσι, και δεν το έχουμε κάνει σε σπουδαίους ηθοποιούς. Να τους λέμε ένα ευχαριστώ για τον τρόπο που έχουν παλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Η πορεία τους έχει αφήσει αποτύπωμα πίσω και πώς έχουν αυτό βοηθήσει. Για τον τρόπο και πόσο χρόνο δώσαν από τη ζωή τους για να κάνουν αυτό που και εμείς ονειρευόμαστε, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι διασκεδάζουμε μέσα από αυτούς ή μαθαίνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Είχε έρθει λοιπόν ο Μάρλον Μπράντο καλεσμένος και τον συνόδευε ο Άλεξ ο Κούρκουλος, ο φίλος μου. Μάλιστα, φίλος σου. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή να πήγαινε κάπου και κάτι δεν ήταν έτοιμο και του λέει: χίλια συγγνώμη, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Και του λέει: μην αγχώνεσαι. Όλη τη ζωή πληρωνόμουν για να περιμένω. Φτάνουμε, ας πούμε, 8 έχουμε όρδινο και πάμε πρώτο πλάνο στο 12 το μεσημέρι. Άκου τώρα μια άλλη ιστορία. Γνωρίζω πρώτη φορά τον Κώστα τον Βουτσάθα, σχολιάστονα. Yeah. Μου λέει: να θα πάμε λόγια. Λέω: ναι, κύριε Κώστα, θα πάμε λόγια. Κάτσε μου, λέει στην καρέκλα, μην κάθισε. Νέο άνθρωπο που θα πάθει, μου λένε: φλέβε στο πόδια σου. Του λέω: τι εννοεί? Όπου θα πηγαίνει, μου λε οποιοδήποτε γύρισμα, θα βρίσκει μια καρέκλα και θα κάθεσαι στα γυρίσματα. Του λέω: γιατί? Γιατί η αναμονή είναι περισσότερη από την πράξη. Και τελικά μεγαλώνοντας, σιγά σιγά που ξέρεις, έχω κάτι μέσες, κάτι μηνίσκους, κάτι τέτοια, κάθε φορά λέω, υπάρχει κάπου μια καρέκλα. Ένα σκαμπό κάτι. Γιατί κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος μου είχε πει αυτό ακριβώς. Καλή του αραγή που είναι.
Πιστεύεις ότι πέραν από κάποιους ανθρώπους, όπως σίγουρα είσαι εσύ φαντάζομαι, αλλά και εγώ, που αγαπάμε πολύ τον ήχο και τη ροπή και τη... Στη ροπή θα σου κάνω μια ένσταση. Εδώ έχουμε περισσότερη, την έχουμε άμεσα για την ρεύμα. Η ηλεκτροκίνηση δεν πιστεύω θα είναι καθολική επικράτησή της, δεν ξέρω μετά από 30 χρόνια. Όμως αυτός είναι και ο στόχος της Kia, να έχει ηλεκτροκίνητα, να έχει εσωτερική σκάφηση, να έχει υβριδικά, να έχει πλαγγίν, να έχει απ' όλα. Ένα μέρος των πωλήσεων θα κατακτήσει ηλεκτροκίνηση, μιλάω για το άμεσο, δεν μιλάω για το πολύ μακρινό μέλλον, έτσι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στους ρήπους που έχουν επιβληθεί και να βοηθήσουν και στο περιβάλλον. Ηγείται αυτή τη στιγμή η Kia με την τεχνολογία της, το ότι φοράει ενσωματωμένο αντάπτορα και το αυτοκίνητο μπαίνοντας στην πρίζα φορτίζει με 800 βόλτ και 400. Και αυτό μπορεί, αν πας σε ένα πολύ γρήγορο ταχυφορτιστή, μπορείς μέσα σε 18 λεπτά να έχεις πλήρη φόρτιση από 10 μέχρι 80%. Άρα μειώνεται ο χρόνος και αναμονής. Γιατί δεν ξέρεις, το συζητώ. Βέβαια. Πολλοί άνθρωποι και εγώ πολλές φορές το έχω σκεφτεί και λέω τώρα πρέπει να περιμένω κάπου να τα αφήνω 3 ώρες ή 2 ώρες ή 1 ώρα. Πόσο κάνει, γιατί δεν το ξέρω. Μπράβο. Το κοστολόγιο είναι ίδιο με το σπιτί όταν βάζεις την πρίζα του σπιτιού σου, αλλά στους ταχυφορτιστές πηγαίνει με την ώρα που το φορτίζεις. Είμαι υπέρ του αγώνα για να βοηθήσουμε την κλιματική αλλαγή σε αυτό που έχουμε κάνει εμείς οι άνθρωποι στον πλανήτη. Στη σκέψη μου πια είναι ξεκάθαρο αν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην πόλη και έχω ένα ταξίδι στη ζωή μου να κάνω μέσα στον χρόνο, είμαι σίγουρος ότι θα είχα, γιατί εγώ σου είπα, αγαπάω το πετρέλαιο και το χειροκίνητο, σίγουρα θα είχα και ένα ηλεκτρικό όχημα, κυρίως για μέσα στην πόλη. Και είναι και όμορφα αυτοκίνητα, χρήσιμα, δυναμικά, σπορ για κάποιους. Νομίζω είναι ίσως λίγο πιο ακριβά. Ναι, αυτό όμως με τις επιδοτήσεις που γίνονται λοιπά, σιγά σιγά μαλακώνει. Αυτό είναι σημαντικό, δεν σε έχω ρωτήσει. Δηλαδή, τι εννοούμε επιδοτήσεις. Η τιμή για το νέο Kia EV6 ξεκινά από τα 40.190 ευρώ, όπου περιλαμβάνει την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά, καθώς και ένα επιπλέον κίνητρο 2.000 ευρώ από την Kia για συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων. Για μια ακόμη φορά μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχηθώ να πάει αέρα η παράσταση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σου υπόσχομαι ότι θα έρθω εδώ. Γιατί εγώ θα μπορούσα στην εκπομπή σου να έρχομαι κάθε φορά. Έχω δει τον τρόπο και μου. Για το τι άνθρωπος είσαι, αλλά και γενικά και για τη χαρά μου για τα αυτοκίνητα και για τις μοτοσυκλέτες. Την επόμενη φορά με κάποιον τρόπο να φοράμε κράνος εδώ κι εσύ. Okay. Και δεν εννοώ για μηχανή, ας είναι και σε αυτοκίνητο. Το κρατώ, το κρατώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ, φίλε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.